Γεια σας, κορίτσια μου γλυκά. Επειδή σας αγαπάω πάρα πολύ, επειδή με αγαπάτε όμως κι εσείς και έχω πάρει άπειρα μηνύματα για να σας δείξω ένα νηφικό μακιγιάζ, σήμερα λοιπόν θα το κάνω, αλλά με ποια? Με την Ελένη Τσολάκη, το νηφικό της μακιγιάζ. Λοιπόν, έχουμε βάλει τις βάσεις μας, έχουμε κάνει και λίγο τα φρυδάκια μας, έτσι λίγο να κλέψουμε λίγο το χρόνο να μην καθυστερούμε. Επιλέγουμε μια σκιά η οποία είναι φωτεινή. Λοιπόν, βάζουμε τη σκιά και δίνουμε βάθος στο μάτι. Όχι πολύ έντονα όμως, είδατε αμέσως, εντάξει, και εδώ θέλω να κρυφτεί και σκιστά μαντάρια. Το οποίο το βοηθάει πάρα πολύ, ωραία, δεν είναι? Βάζω μία με ένα άλλο πινελάκι, λίγο πιο σκούρα. Πάλι όμως στην απόχρωση να καφετίζει για τη γωνία σου. Θέλω να μάθω να την κάνω κι εγώ αυτή τη γωνία. Για να σας άρεσε λίγο να πω, για βέβαια και στο άνοιγμά σου καλύτερα για να βλέπω που τραβάω κιόλας. Εδώ. Τέλεια, πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Εμένα ρούλα μου αρέσουν λίγο πιο φυσικές νύδες, εσένα. Και εμένα πάρα πολύ. Εντάξει, μου έχει τύχει να βάψω και πιο έντονες, αλλά τις πηγαίνανε. Πάνω στο χώρο. Και γονίδι δεν νομίζω να είμαι πολύ άβαρτη. Δηλαδή, ας πούμε, τα μάτια θα τα τονίσω. Με την ίδια σκιά την ανοιχτή, βάζω και από κάτω, πάνω λίγο και τα εκεί. Εντάξει, μαζί σου γέλαγα, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου αυτό. Πριν σε τελείωσω, μου λέγες, Ρούλα μου, πάρα πολύ ωραίο με έχεις κάνει, είμαι έτοιμη. Μα δεν σε έχω τελειώσει. Κάτσε λίγο ακόμα. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, γέλιο. Το τρομερό είναι ότι κάθε πινελιά που έβαζε στο make-up, μέχρι και που είχε ολοκληρωθεί στα δικά μου τα μάτια, προσέθεται κάτι παραπάνω. Είδες, ναι. Κορίτσια μου, είδατε ότι εδώ πέρα βάζω πάλι λίγο τη σκιά του πιο σκούρα και τονίζω εδώ πέρα να κάνει λίγο πιο βάθος το μάτι. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια, ξέρεις να σου βάλω, μια πιο έτσι κοκκινοποίη σκιά, δηλαδή είναι γλυκένη βασικά. Ρούλα είναι για όλες. Λίγες ποσότητες, λίγη ποσότητα. Για όλες, τις κοκκινομαλές, ξανθές. Εντάξει, τα χρώματα, να σου πω την αλήθεια, τα βλέπω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή το τι ταιριάζει την καθεμιά και πώς μπορώ να δέσω τα χρώματα με την επιδερμίδα. Εκεί είναι που μου αλλάζει εμένα. Δηλαδή σε σένα τώρα ξέρω όλα αυτή. Σε άλλη μια κοπέλα μπορεί να βάζει μια σκιά που να είναι λίγο πιο ωρός, πάλι φωτεινή όμως. Εκείνη την ώρα τα βλέπω. Δηλαδή συνδέω βασικά τα χρώματα με την επιδερμίδα. Λοιπόν, θα σου βάλω μολύβι και βασικά μετά eyeliner, απλά για να τραβήξω εγώ τη γραμμή. Αυτό γιατί το κάνει? Το αισθάνομαι και πιο ασφάλεια, γιατί ξέρεις, μάτια που βάφω ίσως και για πρώτη φορά, παίζω λιγάκι, γιατί με το eyeliner θα γίνει λάθος, είναι λίγο δύσκολο να το διορθώσεις, ένας εδώ. Οπότε, έτσι αισθάνομαι και εγώ πιο ασφάλεια. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, εγώ ήδη σου έχω δώσει, ας πούμε, την γραμμή του ματιού σου. Πάνω εκεί θα πατήσω και θα κάνω το, θα βάλω το eyeliner. Για πιο ασφάλεια και σιγουριά. Κρατάει πιο πολύ, Δεν είναι θέμα να κρατάει πιο πολύ. Εγώ νιώθω πιο ασφάλεια στις γραμμές του ματιού σου. Τις βρίσκω, δηλαδή, είναι πιο σωστές για μένα, καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι και... Θα σου βάλω μάσκαρα, θα πάω λίγο εγώ ανάποδα, θα σου πω και για ποιο λόγο. Βλέπω και την ένταση που δίνει η μάσκαρα και μετά βάζω τις λάμψεις μου και όλα τα άλλα. Ο καθένας όπως τον βολεύει και όπως έχει συνηθίσει, έτσι. Κλείστε ματάκια σου, κλειστά εγώ, καλύτερα σε άλλους βάλω με κλειστά μάτια, μοιάζει εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις τώρα τι θα κάνουμε. Και εκεί είναι η μαγεία. Αγαπώ τις λάμψεις. Όχι επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Βασικά βάζουμε με τα χέρια. Ναι, σου είναι ωραίο γιατί η άλλη μπορεί να σου είναι λίγο πιο ανοιχτή. Αλλά μπορεί να βάλω και δύο αποχρώσεις. Θα δω. Βάζουμε με το χέρι γιατί κάθεται και πιο καλά οι λάμψεις έτσι. Με το δάχτυλο δηλαδή παρά με πινελάκι. Φανταστικό, νομίζω όμως ότι θα σου βάλω εδώ, θα σου βάλω το πινελάκι. Θα συγκινούμε.
Εντάξει, ναι. Ξανακάνω το ίδιο. Κορίτσι μου, μα ήσουν τόσο ήρεμη. Κοίτα, εκεί. Βάζουμε λίγο στην κόρη που εγώ θα τρελαίνω, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και σου πήγαινε και πάρα πολύ. Και από αυτή την ελιά, μου αρέσει πάρα πολύ στην κόρη να βάζουμε δηλαδή εδώ μπροστά. Μεγαλώνει βασικά και το μάτι και μου αρέσουν οι γυαλάδες. Βλέπετε πως φαίνεται εδώ οι γυαλάδες. Όταν κουνάμε το κεφάλι μας, τι ωραίες φυσικές που φαίνονται. Και βάζω το ίδιο εδώ κάτω από το πλήρι. Κοίτα, εγώ θα σου βάλω και διπλή σκιά εδώ, δηλαδή θα σου βάλω και λίγο από την ανοιχτή, γιατί μου άρεσε και σου πηγαίνει. Είναι πιο εντυπωσιακό, ας πούμε. Στεκώ και λίγο ακόμα. Σε έχω κάνει υπερπαραγωγή πάλι. Πού θα πας μετά δεν ξέρω. Κάπου θα βρω. Είμαι σίγουρη. Λίμωνο. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, συμπληρώνουμε λίγο από την ανοιχτή σκιά πάλι για να μην περπατάσει το βάθος μας. Την ανοιχτή, την πιο φωτεινή ας πούμε. Λοιπόν, εδώ που θα πάμε τώρα στο eyeliner, σου τονίζω τη γραμμή σου. Αλλά δεν θα το παιδέψω και πολύ, επειδή θα σου βάλω γλυφαρίδες, βέβαια εκείνη την ημέρα μην βάλω το φάκι, κύριε Σοφίτσα. Δεν ήταν τέλεια. Ακουνήθηκες λίγο, εγώ το φτιάξω. Τι κουνήθηκα, λέω, δεν είναι αλφάβη, παιδί μου. Όχι, 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 κουνήθηκες λίγο. Το βλέπω μόνο η Ρούλα αυτό το κούνημα. Το βλέπω ολόησιο. Για το δω. Πάμε και από εδώ. Το καλό είναι το συγκεκριμένο, έχει και δύο πινελάκια. Γιατί σε πολύ με το συγκεκριμένο ελένε. Είναι πολύ ωραία. Είναι ίδια. Τα έχουμε κάνει καλά. Τέλεια είναι. Είσαι και λίγο λοξάκια δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως ναι, θα να βάλω λίγη περισσότερη μάσκαρα και μετά θα σου βάλω τις γλυφαρίδες. Εγώ βασικά έτσι κάνω, τώρα πιο πολύ όπως βολεύει το καθένας. Και μου αρέσει να τις γυρίζω πρώτα και εγώ πάνω κουμπώνω την γλυφαρίδα. Λοιπόν, πάμε στα κοψίματά μας που θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Σας το έχω ξαναπεί. Να διαλέγουμε χρώματα τα οποία να μας ταιριάζουν, ειδικά όταν κάνουμε το contouring, να μην είναι ξένο πάνω μας. Ποια είναι η καλύτερη απόχρωση έτσι για... τώρα στον καθένα, εντάξει, 2-3 βασικά χρησιμοποιώ για το contouring, τώρα στον καθένα τι ταιριάζει. Και το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, αξίζει να μην κάνει γωνία, δηλαδή να μπορέσουμε να το μπερδέψουμε το ρούς μας. Λοιπόν, πάμε στην τερακότα μας, λίγες έτσι ποσότητες, να ζεστάνουμε το μακιγιάζ και όσο να είναι, ξέρεις, αν φοράμε τη βάση, δεν σβήνονται τα χαρακτηριστικά μας και το χρώμα δηλαδή, που έχουμε στην επιδερμίδα. Τη βάζεις παντού. Εκεί που βλέπω ότι χρειάζεται στην ουσία. Εντάξει, πάω συγκεκριμένα σημεία, βάζω σίγουρα εδώ, σίγουρα το σβήνω στο λαιμό. Μ' αρέσει που το φέρνω και εμένα. Δηλαδή θα φέρω σε ισορροπία αυτά εδώ που βλέπω. Λαιμό, γιατί ξέρεις ο λαιμός μας συνήθως είναι και πιο άσπρος, επειδή δεν το βλέπει ο ήλιος. Και γενικά είναι πιο λευκός ο λαιμός, οπότε εγώ το φέρνω σε ισορροπία. Μπορώ να το τονίζω σε κάποια σημεία, αλλά μπορεί να περάσω και όλο το πρόσωπο. Αν θέλω να επαναφέρω λίγο το χρώμα μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρούζ. Έχουμε μιλασέ μου. Έτσι. Μόνο στο μιλαράκι, Μόνο μιλαράκι, να μην πάει σε όλο το πρόσωπο. Και δροσιά. Ενώ εγώ το ροζ το φοβάμαι. Ένας πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν τόσο ωραίο την ημέρα. Ειδικά εμείς που είμαστε πιο κίτρινες επιδερμίδες μας,
θέλουμε να έχει ροζ μέσα. Μας κάνει πιο φρέσκες. Παρά να διαλέγουμε αποχρώσεις πιο μουντές, πιο πορτοκαλί, τέτοιες αποχρώσεις μας κάνουν πιο κουρασμένες. Θα σου βάλω και από αυτήν εδώ τη σκιά, κάτω από το φρύδι, λίγο εγώ να μαλακώσω που βλέπω, για να σε δώσω να ρημάσω. Και αν βλέπουμε ότι μας έχει πέσει και λίγο περισσότερο, το κάνουμε με το κεράκι μας. Πάμε στις γυαλάδες μας. Δεν θα σου βάλω πάρα πολύ, είδες ότι θα με βάλει πάρα πολύ λίγο. Εδώ. Σε αυτά εδώ τα σημεία. Προσοχή με τις γυαλάδες, γιατί υπάρχει περίπτωση να φαινόμαστε οι γολοβίδες. Ναι, και οι δρομένες και δεν το θέλουμε εμείς εκείνη την ημέρα. Πάμε στο κραγιό μας, το περίγραμμα. Και αυτό εδώ. Νομίζω θα σου βάλω κι άλλο ένα από πάνω για να μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο μπεζουλινή. Και ένα λόγο μπορεί να θέλω να βάλω με μπλοκ ή οτιδήποτε. Και ένα εδώ. Έλα, μια γλύκα. Και για τελείωμα όμως, να βάλουμε τις βλεφαρίδες μας. Αυτές οι συγκεκριμένες που πούνε τόσο ωραία, να σε δω. Λες και είναι δικές σου, είναι τρομερό το αυτό. Καλά θα ήταν. Όχι, είναι, σου λέω, και θα στεγνώσει και η κόλλα. Θα βάλουμε και λίγο το eyeliner από πάνω, γιατί σου πω ότι θα το βάλουμε να χρειαστεί λίγο σε πληρώμα. Λοιπόν, να ακολουθήσετε τις συμβουλές της Ρουλάς, γιατί νομίζω ότι αυτό το μακιγιάζ θα σας βγάλει ασπροπρόσωπα στην πιο όμορφη μέρα της ζωής σας, όπως και εμένα. Λουλάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σ' αγαπώ. Και εγώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Για όλα σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ που με ξανά κάνεις να νιώσω νύχτα.